Παπαϊάννου, ιστορική στιγμή για την ομάδα της Λαμίας. Προκρίθηκε στους τέσσερις του κυπέλλου, αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκι. Ένα σχόλιο σας. Εντάξει, είναι μια πορεία που έχει κάνει η ομάδα τον τελευταίο καιρό που κάποιοι δεν την πιστεύουν. Εμείς την πιστεύαμε την ομάδα από την αρχή και τους ποδοσφαιριστές μας και τον προπονητή μας. Από εκεί και πέρα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να παλέψουμε κάθε παιχνίδι που έρχεται και για τη σωτηρία μας και να καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού και στην άλλη και στον τελικό. Πρέπει να στηρίξουμε όλα αυτά τα παιδιά γιατί πιστεύω έχουν δώσει τα πάντα. Και σε αυτό βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό κλίμα. Όπως τα όνειρά μας δεν έχουν ταβάνι. Εδώ που έχουμε φτάσει θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μας αναλογεί και έχουμε δείξει πως μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε στο έπαχρο. Οπότε πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μετά τον Ολυμπιακό υπάρχει επιλογή για τον τελικό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ που έχουμε φτάσει είναι όλες πάρα πολύ καλές ομάδες, προτίμηση δεν υπάρχει. Για μας θεωρώ πως το καλύτερο θα ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε αύριο. Τάσο, ιστορική πρόκληση για την ομάδα μέσα στο Καραϊσκάκι, πέταξε στον Ολυμπιακό. Ένα σχόλιο σου. Σιγά την ομάδα πέταξε. Τα λέγανε περιστάσεις περιπτώσεις. Και για αυτό που πετύχαμε και για την ομάδα και στην πόλη. Έλα ρε Πεθαρά! Είμαστε μέσα στην διοργάνωση για το καλύτερο. Το πρωτάθλημα είναι να συνεχίσουμε το 19 όταν το συμπαράζουμε.